Με χρώματα και αρώματα γέμισε και φέτος η Πλατεία Ελευθερίας, όπου πραγματοποιείται από σήμερα έως και τις 5 Ιουνίου η 18η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Σερών, μεταδίδοντας αισιόδοξα μηνύματα και καλοκαιρινή διάθεση. Τα χρώματα, τα αρώματα κυριαρχούν από σήμερα εδώ έντονα στην Πλατεία Ελευθερίας, από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουνίου που θα διαρκέσει η 18η Ανθοκομική Έκθεση. Μια έκθεση θεσμός για την πόλη των Σερών, για την Πλατεία Ελευθερίας, με όλους τους παραγωγούς της Νομαρχιακής Ενότητας Σερών. Εδώ γιορτάζουμε την Άνοιξη, γιορτάζουμε τα χρώματα, γιορτάζουμε τα λουλούδια, γιορτάζουμε όλο αυτό το κηπευτικό υλικό που ομορφαίνει την πλατεία μας. Ένα υλικό το οποίο ομορφαίνει όλη την πόλη μας. Βλέπετε ότι τα χρώματα, τα αρώματα κυριαρχούν παντού. Η έκθεση αυτή σηματοδοτεί το ξεκίνημα έτσι μιας περίοδου πολύ όμορφης και νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση αισιοδοξίας σε αυτή την περιπέτεια που φαίνεται να την αφήνουμε πίσω μας. Είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται μετά από 2 χρόνια σε αυτό το επίπεδο και νομίζω ότι θα τη χαρούν όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι οι Σεραίοι που θα έρθουν για να την επισκεφτούν. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στις 11 η ώρα, εδώ όλοι οι παραγωγοί εκθέτουν τα λουλούδια, το υλικό τους, εγκαταστάσεις και νομίζω ότι θα έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να μυρίσουμε, να δούμε, να χαρούμε και φυσικά να γεμίσουμε και αισιοδοξία. Η προσπάθεια που κάνει ο Δήμος πέραν της έκθεσης αυτής είναι να γεμίσει παντού, να χρωματίσει παντού και να ομορφαίνει την πόλη. Με ένα ισοζύγιο λογικό μεταξύ του κόστους αλλά και του αποτελέσματος, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου κάνει τη Δημοτική Αρχή, κάνει τα πρέποντα ώστε να έχουμε μια πόλη πανέμορφη. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Φυσικά θα ήθελα και από τους συνδημότες μου να σέβονται όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί υπάρχει και μια μικρή μειοψηφία που δεν τα προσέχει αυτά τα οποία γίνονται. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τα λουλούδια, η ομορφιά ανήκει σε όλους τους Σεραίους και δεν εκτίμα κανενός. Πάντως με το ξεκίνημα της σημερινής αυτής μέρας, της Ανθοκομικής, νομίζω ότι έχουμε το καλύτερο στίγμα της ομορφιάς, των χρωμάτων και των αρωμάτων της Σέρας. Στην 18η Ανθοκομική Έκθεση που διοργανώνει ο Δήμος Σερών σε συνεργασία με τους ανθοκαλλιεργητές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε εκατοντάδες είδη λουλουδιών και φυτών που διατίθενται σε προσιτές τιμές. Για 10 ημέρες η Πλατεία Ελευθερίας μετατρέπεται σε έναν παραδεισένιο κήπο, τον οποίο επισκέπτες, οικογένειες και μαθητές επισκέπτονται είτε για να προμηθευτούν τα ωραιότερα φυτά που θα στολίσουν τους κήπους, τις αυλές και τα μπαλκόνια των σπιτιών, είτε για να απολαύσουν όμορφες στιγμές μέσα σε ένα πολύχρωμο μοσαϊκό. Κοιτάξτε, όπως κάθε χρονιά η νέα Δημοτική Αρχή, έχουμε δώσει προτεραιότητα στο να ομορφύνουμε την πόλη. Ήταν σαφής η εντολή που έλαβα σαν Αντιδήμαρχος Πρασίνου από τον κύριο Δήμαρχο, να την ομορφαίνουμε. Όπως έχετε παρατηρήσει, σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει στην πόλη των Σερών τα κομμάτια τα οποία είχαμε φυτέψει. Συν αυτά, σας πληροφορώ ότι σήμερα επεκτανόμαστε, είμαστε και στο πάρκο της Ευαγγελίστριας, είμαστε στο στρόγγυλο εκεί στον Τερζίδη και συνεχίζουμε, παιδιά, αυτή την προσπάθεια, τη δύσκολη, να ομορφαίνουμε την πόλη μας. Η 18η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Σερών θα λειτουργεί καθημερινά από τις 9 π.μ. έως και τις 11 μ.μ.